ξεκινήσουμε σήμερα το mini top από το νούμερο 4 και θα δεις το πιο περίεργο, το πιο εφάνταστο ρεκόρ Guinness που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Ω, ναι. Στο νούμερο 4, λοιπόν, ένα ρεκόρ Guinness που μας έρχεται από αυτόν τον αθλητή από την Αρμενία που βλέπετε. Α, δεν είναι ο Τζόνι. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι είναι ο Τζόνι. Όχι, εγώ αυτό νόμιζα στην αρχή, αλλά ναι. Τα μπράτσα φέρνουν λίγο στον Τζόνι, ο οποίος θα μπορούσε μεταγενέστερα να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Βέβαια. Κοιτάξτε τι έκανε, παιδιά. Ανέβαινε το ελικόπτερο προς τα πάνω για την απογείωσή του, κρεμάστηκε από την κάτω μπάρα και έκανε συγκεκριμένα 32 έλξεις μέσα σε ένα μόνο λεπτό, κρεμασμένος από το ελικόπτερο κύριος Λόιαν που βλέπουμε εδώ. Τι λες τώρα. Και κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ Guinness και να περάσει τον προηγούμενο κάτοχό του, τον Βέλγο Σταν, ο οποίος είχε κάνει μόλις 23. Τι λες τώρα, φέρτε με ένα ελικόπτερο. Γιατί, εντάξει, το ελικόπτερο θέλει που λείπει. Ναι, να το φέρουμε στο πλατό να κρεμαστώ. Γιατί δεν γκρεμιέσαι από εδώ τώρα αυτό το ελικόπτερο. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό και πάμε. Στο επόμενο νούμερο θα δούμε άλλο ένα απίστευτο γεγονός και πάμε να δούμε. Θέλω να δείτε εδώ πέρα τον τρίχρονο οδηγό μας, ο οποίος, παιδιά, δεν του αρέσουν τα παιδικά παιχνίδια, οπότε είπε να το εξελίξει το επάγγελμα. Και τον βλέπουμε εδώ πέρα μέσα σε μια Ferrari, παιδιά 3 χρονών ο πιτσιρικάς, έτσι. Σε παιδικό κάθισμα, το έχει βάλει και μπροστά, όπως βλέπετε, έχουν για να πατάει τον γκάζι. Έχουν βάλει παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα της Ferrari. Ακριβώς. Χίλιοι ήπιοι το αμάξι αυτό, μάλλον. Συγγνώμη, μόνος του το δίνει. Μόνος του, ολομόναχος. Ο πατέρας του είναι οδηγός. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο ασφαλές είναι, μην το δοκιμάσετε γενικά σπίτι, άμα δεν είστε σίγουροι για τις δυνατότητες του μικρού σας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το αμάξι αυτό αξίζει 500.000 ευρώ. Το είναι χίλιοι ήπιοι. Και πρέπει να σας πω ότι ο πατέρας του παιδιού ήταν και αυτός δρομέας με μηχανές. Παλιά. Οδηγός, βέβαια. Οδηγός με αγώνες με μηχανών. Βέβαια. Δεν έχεις κάτι να πεις. Είναι παιδί θαύμα. Παιδιά, να προσέχει η Παναγία μου και οι γονείς τώρα ρυψοκίνδυνο λίγο αυτό που έχουν βάλει το παιδί να κάνει. Να προσέχει. Η Παναγία μαζί του. Φαντάζομαι η άπλα είναι που τους βοηθάει εδώ πέρα στην πίστα. Γι' αυτό λένε είναι ασφαλές. Θα μπορούσε. Και φεύγω από αυτό το νούμερο και θα πάω κατευθείαν στο νούμερο 2 και σε ένα βίντεο που μας έρχεται από το μακρινό 1929. Για όσους έχουν ψηφοφοβία, απομακρυνθείτε τώρα από την οθόνη. Αμάν. Γιατί εδώ βλέπουμε όντως ένα βίντεο από το 1929 που έφερε ξανά στην επιφάνεια το History Page. Εδώ βλέπουμε τους εργάτες του τότε που ανέβαιναν για να φτιάξουν τους ουρανοξύστες πάλι του τότε στη Νέα Υόρκη, παιδιά, χωρίς να έχουν τίποτα πάνω τους το οποίο να είναι δεμένοι και να υπάρχει κάποια ασφάλεια. Φορούσαν απλά τα καπελάκια τους στα οποία πήγαιναν στη δουλειά. Συγκεκριμένα είναι Chrysler Building. Το Chrysler Building, ναι, το πολύ ήταν γνωστό. Τότε το πιο ψηλό κτίριο στον κόσμο. Τι λες τώρα. Ναι, συγκεκριμένα με 319 μέτρα ύψος. Και ανέβαιναν χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας. Δεν θυμάμαι πόσοι έχασαν και τη ζωή τους μέσα σε όλη αυτή την... Σωστά, πάρα πολύ. Οικοδομική δραστηριότητα. Ναι. Και δεν υπήρχε και ο φόβος. Δηλαδή, χωρίς ίχνος φόβου. Ανέβαιναν, έκαναν τη δουλειά τους και έφευγαν. Με δυστυχώς όντως να χάνονται κάποιες ανθρώπινες ζωές τότε. Αχ, τι ώρα να μην φοβάσαι όμως. Πολύ όμορφο συνέστημα. Και στο νούμερο 1, το αγαρματίβετο χρυσό και ο Τζόναθαν Κικουάν έγιναν αχώριστη φίλη. Πάμε. Δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει ο Τζόναθαν Κικουάν ότι έχει κερδίσει το βραβείο Όσκαρ. Πού να μπορέσει. Και γι' αυτό την επόμενη μέρα που ο Τζίμι Κίμελ έκανε πάλι παρουσίαση επί σκηνής, του έκανε έκπληξη πάνω στη σκηνή, ευνηδιάζοντας τον προφανώς, μαζί με το αγαρματίδιο του Όσκαρ και βγάζοντας μια selfie μαζί του. Πάμε να δούμε τη φέτα. Great to have you. I didn't know you're coming. What are you doing here? I'm looking for my car. Wait, are you still up from the Oscars last night? Aren't you? No, I know. Aren't you tired? I would never go to sleep, Jimmy. I can't let the best day of my life end. All right. What were you up to? What were you doing? I was out all night with bears. Oh, okay, no, that's right. So where are you headed right now? Jay-Z's after party. Oh, yeah. No, I think that's over now. I think that's done. Not for me, Jimmy. Okay. Not for me. Almost forgot. What? Can I get one last selfie for this award season? Of course, absolutely. Why not? Can I hang your jacket? Okay, everybody give me a selfie! Yeah.
Υπέροχος και η χαρά του είναι μικρού παιδιού, ρε παιδί μου. Αυτό δεν θέλει να τελειώσει η μέρα, η πιο σημαντική μέρα που έχει. Τρεις μέρες θα έχει διάρκεια αυτή η μέρα. Φανταστικό. Πήρε το Όσκαρ. Θα πέσει κάτω, ξέρω, από τον πόνο, δεν ξέρω. Η αδρεναλίνη στα ύψη.